Φίλε και φίλοι, γεια σα. Σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή. Θα δώσουμε πληρωμένε απαντήσει σε αυτά τα δίποδα τα οποία θεωρούν ότι ξέρουν τα πάντα. Πόσε φορέ βρέθηκα στην εκπομπή του Εμίλου Λιάτση, του καλού μου φίλου. Μπορώ να διαφωνούμε πολλέ φορέ πολιτικά, γιατί έχουμε πρόοδο κόμμα σε αυτόν τον δημοσιογράφο. Και του είχα πει για το Βουκουρέστι. Ότι η συνθήκη του Βουκουρέστι, γιατί βγαίνουν κάποιοι εδώ στον κόντρα δημοσιογράφοι, η κάποιοι άλλοι, και διατείνονται ότι η Μακεδονία χωρίστηκε στα τρία, ότι οι Μακεδονίε είναι τρεις η συνθήκη του Βοκουρεστίου το λέει αυτό. Οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή του, δεν έχουν ανοίξει ένα βιβλίο ιστορία, αλλά μαθαίνουν από τη σοβιετική επιθεώρηση την ιστορία, την πάλε ποτέ κομμουνιστική, η οποία λέει ό,τι θέλετε. Και ό,τι κατέβει στο κεφάλι του θεωρούν ότι η Μακεδονία είναι τρισυπόστατη. Ότι δηλαδή η Μακεδονία χωρίστηκε στα τρία. Αυτό μας λένε. Λοιπόν, η συνθήκη είναι η είδηση βόμβα που θα ξεπροστιάσω. Ειλικρινά το λέω αυτό. Όλα τα δίθεν, το τονίζω, δεν θα πω πράκτορες, τα δίθεν γνωστές του αντικειμένου, οι δίθεν και τα λοιπά που τα ξέρουν όλα, η συνθήκη του Βοκουρεστίου του 1913... Πουθενά δεν υπάρχει, φίλε και φίλοι, όρο Μακεδονία μέσα. Πουθενά είναι ένα σχέδιο γιατί ακούει ο Θεό μου στο χωριό και λέει Α, αφού το 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τρει στα τρία χωρίστηκε η Μακεδονία, έτσι πρέπει να είναι. Αφού το λέει η τηλεόραση, το λέει ο Τάδε, το λέει ο Δίνα. Και βέβαια το ισχυρίζονται αυτό, φίλε και φίλοι. Διότι βάσει αυτή τη συνθήκη λένε αυτοί οι, δίθεν, οι δίθεν, ότι μοίρασε τη Μακεδονία σε τρία ή τέσσερα κράτη. Με την Ελλάδα να κατέχει λέει, το 51%, τη Ιουγκοσλαβία το 38%, τη Βουλγαρία το 10% και την Αλβανία λιγότερα από 1%. Όχι 10%. Από 1%. Αυτό λένε. Αυτό διατείνονται εδώ τα πρακτοράκια των Αμερικανικών συμφερόντων και των άλλων συμφερόντων. Δεν διαφέρει τον Κινέζικο, ο Ρωσικό ούτε με νοιάζει. Αυτό δεν λένε ότι στη δίκη του Βουκοριστήμα ήταν τρει η Μακεδονία. Έτσι χωρίστηκε η Μακεδονία. Ήταν μια ενιαία Μακεδονία και τη χώρισαν. Αυτό μα λένε. Το ισχυρίζονται. Ή Νίκο Κοτζιά. Μι, μιλάμε για ανιστόριτου τύπου, δεν παιδί μου, που να κάνουν και λάθο κάποια εκούσια ή ακούσια. Ή, ο, ο Αλέξ Τσίπρα, η Μπαγκογιάννη, ο Τζανακόπουλο, ο Ριζοσπάστη, ο Μπογιόπουλο, το Κουκουέ, η των το ο Μαυρίδη, το Λίμπεραλ, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και άλλοι διατείνονται αυτό το πράγμα. Ότι με βάση τη θήκη του Βουκουρεστίου, η Μακεδονία χωρίς και στα τρία. Αυτό είναι ψέμα. Λένε ψέματα. Δεν ξέρω αν το κάνουν κατά, κατά επιλογή ή από ημιμάθεια ή επειδή δεν γνωρίζουν, αλλά λένε ψέματα. Υπάρχει ολόκληρη η συνθήκη του Βουκουρεστίου στα ελληνικά, από τον ιστοχώρο του ΓΕΘΑ, αν στο ΓΕΘΑ, και στα αγγλικά σε αρχείο. Δηλαδή, για να βρω εγώ τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, θα τη βρω το ΓΕΘΑ ή το Υπουργείο Ιηστορικών. Έψεξα να την βρω. Και τι βρήκα, φίλε και φίλοι. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή εδώ είναι η υπογραφή τη συνθήκη του Κοστίου. Δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, ο όρο Μακεδονία. Πουθενά. Υπάρχουν σε αρκετά άρθρα. Εδώ είναι. Άνοιξε ο τελείω. Άνοιξε τώρα το του αυτούς αυτού του απαταιώνε, αυτού που λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η συνθήκη. Το βλέπετε. Πριν είναι η συνθήκη του Λονδίνου και από κάτω είναι η συνθήκη του Κορεστίου. Δείτε, βγάλτε τα γράμματα από κάτω. Δεν υπάρχει πουθενά όρο Μακεδονία. Υπάρχουν σε αρκετά άρθρα ονομασίε περιοχών που καθορίζουν σύνορα, αλλά όχι όρο Μακεδονία. Πήρα όλα τα άρθρα τη συνθήκη του Βουκουραστίου, γιατί το ήξερα, το είχα πει και στο Λιάτσο, τον Εμίλιο εδώ. Αλλά μου την έπεσε ο δημοσιογράφο από δίπλα, γνωστό, ξέρετε, που έχει απόψει διαφορετική από μένα, και μου λέει η συνθήκη του Βουκουραστίου, ο Πετρόπουλο τα μωρέ. Έτσι, και λέω, δεν υπάρχει. Τι λέτε, μωρέ, η συνθήκη του Βουκουραστίου, το λέει ο Τάδε. Ψέματα! Έτσι οικοδομού θεώρημα. Το λέει ο ένα, το παίρνει άλλο, το κάνει πηγή, το παίρνει ο τρει, το παίρνει και κάνουν 25 πηγέ διαφορετικέ με λάθο βάση. Φίλε και φίλοι, μία είναι η αλήθεια. Άνοιξε το χάρτη, το βλέπουμε κανονικά. Ε. Να Αν μα κοροϊδεύουμε τη Μακεδονία μα, να μα δουλεύει κανένα. Δείτε λοιπόν που είναι η Μακεδονία. Στην γκρι, 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 γκρι λέει από κάτω. Πού γράφει Μακεδονία. Ούτε στα Σκόπια είναι ούτε στη Βουλγαρία είναι η Μακεδονία. Και αυτή είναι η συνθήκη του Βουκουραστίου που τα χωρίστηκε στα τρία η Μακεδονία μας. <Τσεύτες> ε, Ψεύτε! Εψεύτε! Να η Μακεδονία! Είναι η συνθήκη του Βουκουρεστή που επικαλούνται οι ίδιοι οι κάτω-κάτω χάρτη. Η Οθωμανική, φίλε και φίλοι, Αυτοκρατορία δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον όρο Μακεδονία για να ονομάσει οποιαδήποτε περιοχή. Και η συνθήκη του Βουκουρεστή αφορά αυτή ακριβώ την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι έκανε η Οθωμανική, ξέρετε. Χρησιμοποιούσε διοικητικέ δι περιφέρειε και περιοχέ. Έλαγε δηλαδή το τη Τάδε, ε, το Βιλαέτη Ιδίνα, δηλαδή Βιλαέτια, Βιλαέτη Θεσσαλονίκη, Αδριανούπολη, Μοναστηρίου, αυτά έλεγε. Δεν έλεγε κάτι άλλο. Δεν έλεγε Μακεδονία. Κοδεύουν τον ελληνικό λαό. Και τα Βιλαέτια είναι συγκεκριμένα, σε κάτι σαν τι επαρχίε. Υπάρχουν λοιπόν δύο επίσημοι χάρτε. Από την έκθεση μια διεθνού επιτροπή, η οποία συστάθηκε μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων. Είναι αυτή εδώ. Να οι χάρτε. Πού βλέπετε στη Μακεδονία που θέλω να αναγράφετε, ρε? Πείτε μου, συνέλληνε μου, πού υπάρχει η Μακεδονία με τη συνθήκη του Βουκουρέστιου το. Πέστε Πετε μου εσεί, πού υπάρχει. Δεν, την ξετύλαξα όλη τη συνθήκη από, πά, από άκρη σε άκρη. Δεν υπάρχει πουθενά Μακεδονία. Σα δουλεύουν. Αυτό είναι η είδηση βόμβα. Και α είπα και ονόματα, εγώ δεν κρύβομαι. Ο Κοτζιά, ο Τσίπρα, η Μπακογιάννη, ο Τζανακόπουλο, ο Ριζοσπάστη, ο Μπογιόπουλο, το Κουκουέ, η Εφημερίδα των Συντακτών, το Ντοκουμέντο, ο Μαδρί του Λίμπεραλ, καθηγητή Πανεπιστημίου. Όλοι μιλούν για Μακεδονία που χωρίζει και στα τρία με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Και όλοι λένε ή ενσυνείδητα ή ασυνείδητα ψέματα. Ή εκούσια ή ακούσια κάνουν αθηνικό έγκλημα. Πού το βρήκαν αυτό γραμμένο. Ο κα... καθηγητές καθηγητή του Πανεπιστήμιου υπάρχει, ακούστε, υπάρχει διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Αν δεν κάνω λάθο, στο ιστορικό τμήμα. Όχι, στο Αριστοτέλειο Ιστορικό. Που επικαλείται τη συνθήκη του Βουκουρεστίου ότι και στα τρία η Μακεδονία και από εκεί αλλιεύουν την είδηση όλοι και λέει το λέει ο Στάδε. Ο οποίο διδάκτορα τάδε όμω δεν το βρήκε από τη του Βουκουρεστίου. Δεν υπάρχει πουθενά. Το έγραψε μόνο του. Το φαντάστηκε. Και αυτό είναι διδάκτορα. Αυτά είναι τα, τα, τα πολυφάδια του σοβιετικού καθεστώτο. Του κομμουνιστικού, όχι τη αριστερά πραγματική του Κουκουέ, αλλά του ψευτοκομμουνισμού. Που ισοπεδώνουν την ιστορία, την ελληνική. Πάντα από εδώ πέρα. Και λέω ειλικρινά θέλω να καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω σα. Μιλάμε για όργιο προπαγάνδας όργιο για να εμφανίσει τη Μακεδονία, να εμφανίσει την Ελλάδα. Λοιπόν, θα σκάσουμε σήμερα, δεν υπάρχει. Σήμερα θα πεθάνουμε. Αν δεν πεθάνουμε σήμερα, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Άμα είναι να τρέχουν οι υδρότε, έτσι καήκαμε, παιδιά. Χειμωνιάτικα, θα δει το καλοκαίρι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Λοιπόν, για να καταλάβετε τα ψέματα του, σήμερα θα σα πω και το ψέμα του Ριχάρδου. Του ενοχελοδανιστού, του φίλου μα. Από την πρώτη στιγμή στο δελτίο τη είχα πει θα βγει έξω. Σα παραμύθιασαν. Η ιστορία δεν ήταν ο Ριχάρδο. Θα σα πω τώρα ποια ήταν η ιστορία. Και δεν με ενδιαφέρει ο ενεχιουδαδανιστή. Τη δουλειά του κάνει. όπω οι τράπεζε που δουλεύουν κοκκληφικά ή δεν ξέρω πώ λειτουργούν. Έτσι λειτουργεί αυτό με άδεια. Τι κάνουμε τώρα. Αν υπήρχε σοβαρό κράτο, ξέραμε τι θα κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρό κράτο. Η αλήθεια είναι μία. Πού πήγαινε ο χρυσό του γνωστού ενεχιουδαδανιστή. Ποια η σχέση του συγκεκριμένου ανθρώπου με Γερμανία, Ιράν και Τουρκία. Ξέρει κανένα. Πώς θα πειράξετε βρε τον άνθρωπο αυτό που μεταφέρει στη Γερμανία χρυσό και μου το παίζετε καμπόση τα από την ασφάλεια της αστυνομία που πάτε ένα καραμίτρι όταν η κυβέρνηση σε ελέγχεται από τους Γερμανούς ποια είναι η αλήθεια το, το 2013 φίλε και φίλοι έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη ότι η Γερμανία μαζεύει χρυσό ότι η Γερμανία αγοράζει χρυσό και έγινε η δεύτερη χώρα παγκοσμίω σε αποθέματα χρυσού από το 12-13 λοιπόν μαζεύει από την Ελλάδα ο ένα χειροδανιστή και οι υπόλοιποι και πηγαίνουν το χρυσό στη Γερμανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εξαιτία τη οικονομική κρίση στη χώρα μα, από το 2009 ω το 2018, οι Έλληνε πήγαιναν και ακουμπούσαν τα λεφτά, τα χρυσαφικά του, στα ελεγχειοδανιστήρια. Και συγκεκριμένο ανθρώπου, πα αυτού του ανθρώπου. Ο, ο οποίο το μάζευε το χρυσό, αυτό και η κεντρική τράπεζα τη Γερμανία, η Bundesbank, Μάζευαν το χρυσό τη Ευρώπη. Από Νότια Ιταλία και Ελλάδα τον μάζευε ο άνθρωπο το χρυσό αυτόν και τον πήγαινε στη Γερμανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Γερμανία έχει αποθέματα 3.347 τόνου χρυσού. Και τον Αύγουστο του 2017 ανακοινώνει το πρόγραμμα επαναπατρισμού χρυσών ράφτων αξία 21 δισεκατομμύρια δολαρίων, που είναι το απόθεμα γιατί κάτι περιμένουν. Από τότε τα έλεγα εγώ. Δεν τώρα. Ακούστε τώρα το ψέμα του. Γιατί εγώ έψαξα τα νούμερα. Με βάση την ανακοίνωση της αστυνομία από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, η οργάνωση, έτσι έλεγε η αστυνομία, εξήγαγε, λέει, παράνομα χρυσό στην Τουρκία αξία βάσης επισύνδεση 3.019.000 ευρώ. Και εκτιμόμενη αξία βάση προανάκριση 5.419.000 ευρώ. Τα νούμερα στα λέω ότι καταλάβετε. Η απόλυση για το κράτο ήταν περίπου, λέει, 700.000 ευρώ ή 1 εκατομμύριο. Ακούστε τώρα εδώ το περίεργο. Ο... η ίδια αστυνομία λέει ότι ο διοικητή τη οργάνωση έκανε ημερήσιο τζίρο 400.000 ευρώ. Το λέει αστυνομία. 400.000 ευρώ επί 150 μέρε, ξέρετε πόσο κάνει. Ε, ξέρετε πόσο κάνει. 60 εκατομμύρια ευρώ. Και όχι 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η αστυνομία λέει κάτι, αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή στήθηκε μια ιστορία μόνο και μόνο για να βγει έξω ο άνθρωπος. Ή για να το σπηλώσουν το κακομύρι τον κακόμυρο, τον κακομύρι, τον άνθρωπο. Τον διασύραμε, θα κάνει διαγωγές τώρα. Λοιπόν, να ακούσει το παραμύθι. <σκυρίζει> Ποια είναι η αλήθεια. Ο κύριος Τάδε έχει κάνει συμφωνία με τη Γερμανία. Μετέφερε το χρυσό από το 2009 στη Γερμανία. Από πότε το ψάχνουν τα τελευταία δύο χρόνια. Α, τώρα ξύπνησαν. Μισό λεπτό. Γιατί ξύπνησαν, γιατί ξαφνικά έμαθα ότι πήγε να κάνει δουλειά με Τουρκία. Γιατί με Τουρκία και Ιράν. Διότι το Ιράν, επειδή έχει εμπάργκο, δεν μπορεί να έχει δικό του νόμισμα, έχει προβλήματα και μαζεύει χρυσό. Τι κάνει ο Ερντογάν για να πάρει πετρέλαιο δωρεάν από το Ιράν. Του δίνει χρυσό, παίρνει πετρέλαιο. Το καταλάβατε. Ε! ε, ε ξυπνήστε. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπο. Αντί να πάει η Γερμανία το χρυσό, πήγαινε η Τουρκία. Τον έπαιρνε ο Ερντογάν, το μάζευε. Μαζεύει και η Τουρκία χρυσό. Πού πηγαίνει το μισό στο Ιράν και περιμένατε να τον αφήσουν οι Γερμανοί το συγκεκριμένο τύπο που ξέφυγε από την κόκκινη γραμμή, τον έχει οροδανιστεί να κάνει παιχνίδι. Το ψάχναν δύο χρόνια. Και μόνο και μόνο για να σταματήσει αυτή η διαρροή του χρυσού προ την Ιράν και προ την Τουρκία και να πηγαίνει μόνο η Γερμανία στο αφεντικό, του συστήσανε. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν συγγραφέ. Του την έστησαν. Αλλά του την έστησαν στρεβλά για να μην μπει μέσα. Δηλαδή το φτιάξαν έτσι, να τον πούν, κοίταξε να κάτσε καλά στα βουλάκια σου, Στέλνε το χρυσό στη Γερμανία και στην Τουρκία και το Ιράν. Θα στέλνει εδώ που κουστάρουμε εμεί. Και τώρα το πουλάκι έφυγε. Τσίου, 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 τσίου. Ήμουν ο πρώτο που κάποιο στο δελτίο ότι δεν μπορεί να μπει μέσα. Γιατί η ιστορία, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που σα λέω. Ότι στην αρχή πήγαινε στη Γερμανία το χρυσό, αλλά εδώ και πάρα πολύ λίγο καιρό, δύο χρόνια περίπου, από Τουρκία το πήγαινε στο Ιράν. Έκανε συμφωνία. Δηλαδή έστελνε μικρότερη ποσότητα στη Γερμανία και περισσότερη στην Τουρκία. Γιατί, φίλε και φίλοι. Στο κόλπο ήταν και οι μυστικέ υπηρεσίε. Μην κοροϊδευόμαστε. Στο κόλπο και στη βρώμη και αυτή η ιστορία είναι και μυστικέ υπηρεσίε. Όχι ελληνικέ, οι γερμανικέ. Γιατί αυτοί έδωσαν τι πληροφορίε στην ελληνική αστυνομία. Αυτή πήγε να κάνει και κάτι την πατάτα. Γιατί του δώσανε τι πληροφορίε ώστε να βγει ο Κούγια μετά, έξυπνο άνθρωπο ο Αλέξη, πάτησε σε ένα κενό νόμου, καθάρισε την πουγκάδα, βγήκε έξω τύπο. Αυτή είναι η αλήθεια, βρε. Σιγά με Ο άνθρωπο που δίνει χρυσό στη Γερμανία που παίρνουν οι Γερμανοί χρυσό από αυτόν. Θα μπει φυλακή αυτό. Εδώ δεν μπήκε ο Χριστοφοράκο, ήταν υπαλληλάκο. Όχι αυτό που του έδινε το χρυσό. Κατάλαβε γραμμένε. Αλλά ποιο θα πει. Τα παλιοκάλα που βλέπετε που στην αρχή λέγανε Πόμπα, πό, πο, πό, πό. Βρήκαμε τον Απαταιώνα τον Λοπολί, τον Ρικάρδο. Τον εργοποιήσανε. Βρε, ψάξτε καλά ρε, από πίσω τι σημαίνει. Όχι αυτό που παρουσιάζουνε. Αλλά αυτό που κρύβεται από πίσω θα κοιτάτε ποδιά. Αυτό που κρύβεται από πίσω. Αντί να τυλιχθεί η ιστορία τη στενά κόλλα χαρτί κανονικά, την τύλιξα με βάση γερμανικέ στολέ όπω να είναι, μόνο και μόνο για να βγει έξω. Και βγήκε έξω. Μα δεν έκανε κάτι παράνομο. Αφού και την έδωσε των Γερμανών. Από στιγμή που οι Γερμανοί δίνουν εντολή, είναι νόμο του ελληνικού κράτου. Το κατάλαβε γραμμένο. Άδεια έχει ο άνθρωπο. Από του Γερμανού. Να παίρνει το χρυσό των Ελλήνων τα δόντια τη γιαγιά μου και να τα πηγαίνει στου Γερμανού να ζει. Αυτή είναι η άδεια του. Και όλο τον ένα μαζί με τα σκουλαρίκα τη γιαγιά μου, του σταυρό τη γιαγιά μου, να το λιώνουμε και να πηγαίνουν στου Γερμανού, να μαζεύουν τόλου χρυσού από το ελληνικό βιό. Είχε άδεια νόμιμο άνθρωπο. Πήγε να κάνει στραβή όμω να πουλήσει στην Τουρκία του Ερντογκάν και στου Ιωδάνου τον χρυσό. Εν πού πα, δεκαραμίτρο, του την έκατσαν. Γι' αυτό σα λέω, φίλε και φίλοι, μην του πιστεύετε, μην πιστεύετε κανέναν. Σα κοροϊδεύουνε. Σα δουλεύουν ψηλό καζί. Όπω παραδείγματο χάρη στην ιστορία των πετρελαίων. Είναι δεδομένο, είναι γεγονό, αναφυσβήτητο, το ψιθυρίζουν κάποιοι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, φίλε και φίλοι, λόγω των πετρελαίων και του φυσικού αερίου, μα χρησιμοποιούν το κοπιχίλιο φορέ. Θα μα αδειάσουν, όπω και του Κούρδου. Έρχονται άσχημε εξελίξει στην περιοχή μα. Είναι δεδομένο, φίλε και φίλοι. Ακούστε που σα λέω: η κάθε χώρα εξυπηρετεί τα δικά τη συμφέροντα και η Ρωσία και η Αμερική και η Γερμανία. Μόνοι μα είμαστε οι Έλληνε. Αν μόνοι μας δεν πατήσουμε με ισχυρό στρατό στον κόσμο, θα έχουμε πρόβλημα. Ο Ερδογάν, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να υποχωρήσει στην τεχνική σου στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Δεν πρόκειται. Θέλει να πάει σε συνεκμετάλλευση Ελλάδα και Τουρκία. Αυτό είναι de facto. Μέχρι το 1974, για να μην κοϊδευόμαστε, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν υπήρχε πρόβλημα σε επίπεδο φυσικού αερίου ή γιατί Ξέρουν ότι υπάρχει πετρελαία, αλλά τα υποθαλάσσια τα κοιτάζουν, ξέρουν ότι είναι ακριβά για να τα βγάλει. Τώρα όμω η ένταση έχει κορυφωθεί. Διότι οι ΥΠΑ υποδάβληζαν την ένταση μεταξύ των δύο χωρών και πούλησαν όπλα. Μα έδιναν. 7 προ 10. Πάρτε, 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 πάρτε. Πάρτε 16. Πάρτε το ένα. Πάρτε το άλλο. Patriot. Πάρτε αυτό. Πάρτε εκείνο. Πάρτε Απάτσι. Πάρτε Σιούσεγεν. Πάρτε Τσερόκι. Πάρτε, μα έδινε. Έβαζε του Τούρκου καρμαγιέ. Έπαιναν όπλα οι Έλληνε. Έπαιναν μισήν πολιτικοί. Αυτή είναι η ιστορία. Ενώ λοιπόν η Ευρώπη προετοιμάζεται εναντίον, ακούστε, σε ενδεχόμενη εισβολή τη Ρωσία, γιατί αυτό ετοιμάζεται η Ευρώπη. Σε εισβολή τη Ρωσία. Ταυτόχρονα προμηθευόταν και αέρα από τη Ρωσία. Δηλαδή, ακούστε τώρα. Φοβούνται τη Ρωσία. Προετοιμάζεται, λέει η Ευρώπη, για ενδεχόμενη εισβολή το Ρώσων στην Ευρώπη, του λένε Αμερικανοί. Αλλά ταυτόχρονα παίρνουν φυσικό αέρα από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε σήμερα όμω είναι ενεργειακά ανεξάρτητε. Γιατί γιατί έχουν τη διαδικασία του σχιστολιθικού αερίου στα χέρια του και μπορούν να κάνουν και να εξάγουν ακόμη και αέριο φυσικό από σχιστόλιτο. Τι συνέβαινε μέχρι τώρα, καταλάβετε, φίλε και φίλοι. Το πετρέλαιο μαζεύεται σε κοιλότητε μεγάλε. Έτσι. Αλλά και στην κοιλότητα στα πετρώματα γύρω-γύρω υπάρχει πετρέλαιο. Αλλά το γεωτρύπονο ρουφάει μόνο την κοιλότητα, αυτό που έχει μέσα στην με στη λεκάνη. Βρήκαν λοιπόν μια ειδική ιστορία με υψηλή πίεση νερού και βγάζουν και από το πέτρωμα πλέον το αέριο, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτό είναι το σχιστολιτικό αέριο. Σε σχιστολιτικά πετρώματα. Η Αμερική λοιπόν απέκτησε ενεργειακή αυτονομία από ποιου, από έναν Ελληνοαμερικανό. Αυτό βρήκε τη μέθοδο. Ο Ελληνοαμερικανό αυτό λοιπόν, ο George Φιδία Μίτσελ, έτσι λέγεται, δηλαδή George Φιδία λέγεται ο άνθρωπο, είναι εφευρέτη τη μεθόδου εξερήξεω φρέκινγκ. Αυτό δηλαδή το που εκτοξεύει το νερό, και ταυτόχρονα βγάζει, γίνεται αυτό που λέμε, το, το ξεχώρισμα του πετρελαίου και του φυσικού αέριου. Κοινή του πετρελαίου, έτσι, των υδροκοναθράκων. Όχι του φυσικού αέριου μόνο. Ναι, αλλά αυτό το σημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ νερό. Σημαίνει ότι μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Άρα το σχιστολιθικό αέριο και η, η λειτουργία και η μέθοδο αυτή ρηπαίνει το περιβάλλον. Δεν του νοιάζει του Αμερικανού. Σου λέει, Εγώ έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω την πίστη μου. Δεν του νοιάζει. Τα ύδατα λιπαίονται με υδρογονάθρακε. Αέριο, πετρέλαιο και η ρήπανση συνεχίζεται στο υδροφόρο ορίζοντα. Με συνέπεια να καταστρέφει τα πάντα στο υπέδαφο. Η Ευρώπη παραμένει εξαρτώμενη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Αμερική έχει αυτάρκεια. Έχει επάρκεια πλέον. Βρήκε σχεδιαστικό αέριο. Σου λέει: Έχω backup. Έχω το δολάριο. Παίρνω από τη Σαουδική Αραβία. Δίνω χαρτί. Παίρνω πετρέλαιο τζάμπα. Κομψοκονιά δηλαδή. Τυπώνει φύλλα. Πάρε φύλλα σε χαρτί χρόγραφα. Δώσε μου το πετρέλαιο σου για τον Σαουδάραμα. Ο μακάκα του Σαουδάραβα φύλλα. Πάει ο γράζο στην Αγγλία. Σαουδάρα μα έχει, στάδε. Τι κάνει άλλο, αγοράζει ξέρω εγώ κάτι άλλο από, την, τη Ρωσία. Αγοράζει, δηλαδή φεύγει το δολάριο όπω φεύγει από, από την πόνη, από τι ΟΠΑ, πάει στη Σαουδική Αραβία, παίρνουν το πετρέλαιο. Πράγμα. Έτσι, το ένα είναι αέρα, χαρτί, το άλλο είναι πράγμα, ύλη. Υλική η παραγωγή. Και παίρνει το δολάριο μετά, αποδικεύει τα αποθέματα. Αν δεν έχει αποθέματα στο δολάριο, δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο. Άρα λοιπόν η Αμερική τυπώνει, τυπώνει. Δίνει στην Ελλάδα, δίνει στον Ρογκόδο, δίνει από εδώ, δίνει από εκεί. Καταλάβατε. Φούσκα η Αμερική. Μια τεράστια παγκόσμια φούσκα που όταν σκάσει, φοβάμαι είναι από σύντομο το διάστημα, θα μα πάρει όλου μαζί. Ακούστε το. Παραμένει εξαρτώμενη μένει από το φυσικό αέριο. Οι ΗΠΑ μείωσαν ή δένισαν τη στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή τελευταία χρόνια με τον Ομπάμα. Γεγονό που εκμεταλλεύτηκε η Ρωσία και προσάρτησε την Κρυμαία. Διότι αν υπήρχαν οι Αμερικανικέ βάσει, παραδείγματο χάρη στην Ευρώπη, πραγματικέ πριν που κάνουν στην Κρυμαία οι Ρώσοι, ίσω να μην το έκανε ο Πούτιν αυτό. Βλέποντα όμω την αδυναμία των ε, Νατοϊκών, μπούκαρε στην Κρυμαία, γιατί χωρί Κρυμαία δεν υπάρχει Ρωσία. Αυτό είναι δεδομένο. Η Ρωσία λοιπόν ετοιμάζεται να προσαρτήσει και την Ουκρανία. Αυτό είναι και αυτό είναι δεδομένο. Χωρί την Ουκρανία και την Κρυμαία η Ρωσία δεν υπάρχει. Και κατέλαβε το κενό που άφησαν οι ΗΠΑ σε Τουρκία, Ιράκ και ε, Κατάρ Συρία. Δηλαδή η Ρωσία. Μετά τη Σοβιετική Κατάρρευση άρχισε να μειώνεται. Τώρα άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι. Δηλαδή έφυγε η, επο η εποχή τη μειώσεω των εδαφών και τη ε γεωπολιτική ισχύω τη, και τώρα πλέον ξαναρχίζει η ισχύ τη να κερδίζει έδαφο. Γιατί έχει τον Πούτιν. Γιατί είναι μάγκα. Ο Πούτιν χρηματοδοτεί τη πολιτική τη χώρα του όμω με το φυσικό αέριο. Από τα έσοδα λοιπόν που κάνει εξαγωγέ, χρηματοδοτεί την πολιτική τη χώρα του. Η Αμερικανική οικονομία είναι γεμάτη με ελλείμματα. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή θα σκάσουν, παιδιά. Και εκεί που δημιουργούν προβλήματα είναι στον αμυντικό προπολογισμό των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί έχουν πρόβλημα τρομακτικό οικονομικό και για τον εστόλο του, τον πολεμικό που διαθέτουν, και για την υπεροπλία του. Γιατί έχουν αμολυθεί σε όλο τον πλανήτη, έχουν στείλει στόλου παντού, αλλά δεν μπορούν σε επίπεδο διοικητική μέρημνα και προμήθεια να στηρίξουν αυτή την υποδομή. Γιατί δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει σάλιο. Θα σα πω όμω τι μπορεί να σημαίνει αυτό όλο, φίλε και φίλοι. Αυτό που σημαίνει είναι ότι η Ρωσία, ενώ επιχειρήθηκε με τον Ομπάμα και τη Σαουδική Αραβία το 2014 και 2013 να πληγεί η οικονομική Ρωσία, κατέβασαν τις τιμές του πετρελαίου πολύ χαμηλά. Τι έκανε ο Ομπάμα, πίεσε τους Σαουδάραβες, του λέει «Μαγκές, χαμηλώστε την τιμή του πετρελαίου για να χτυπήσουμε τη ρωσική οικονομία». Κλειδονίστηκε η ρωσική οικονομία το 2014 και το 2013-2014-2015. Όμως δεν κατέρευσε. Ποιος κινδύνευσε να καταρρεύσει η Σαουδική Αραβία η οποία ήθελε να προσφύγει στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. πια η Σαουδική Αραβία από την επιλογή του Ομπάμα να κατεβάσει την τιμή του πετρελαίου. Δηλαδή πήραν και αυτοκτόνησαν μόνοι του οι Σαουδάραβε. Πυροβόλησαν τα πόδια του. Κατέβασε την τιμή του πετρελαίου, δηλαδή άφησε την παραγωγή, έπεσε την τιμή του πετρελαίου, με συνέπεια να χτυπηθεί είναι με η ρωσική οικονομία, να χτυπηθούν και οι Σαουδάραβε. Βλέποντα αυτό, οι Σαουδάραβε πανικοβλήθηκαν. Σου λέει τι κάνουμε τώρα, ρε, παιδιά, εδώ είναι ένα λάθο. Κι άσε σιγά σιγά να μειώνει την παραγωγή, ώστε να αυξάνεται η τιμή. Άρα λοιπόν πάλι η Ρωσία ξεπέρασε την τρικλοποδία των Αμερικανών. Πάλι ο Πούτιν, μαγιά του, εξυπνάδα του, δεν γονάτισε, παρέμεινε όρθιο. Από την τεχνητή μείωση λοιπόν πιέστηκαν όλα τα μέλη του ΟΠΕΚ. Όχι μόνο η Σαουδική Αραβία. Όλα, όταν λέμε όλα, όλα. Και αυτό δημιούργησε τεράστιου τριγμού στη Μέση Ανατολή. Ήρθε να το καλύψει το κενό η επέμβαση Συρία των Ρώσων. Δηλαδή, όταν υπάρχουν εντάσει, υπάρχει μια ισορροπία στην οικονομία. Είναι δεδομένο. Σαουδάραβε και Καταριανοί δεν προβληματίζονται από την Τυχόν έλλειψη τη ευρωπαϊκή αγορά. Δεν του ενδιαφέρει. Γιατί θεωρούν το άνοιγμα με τη Ρωσία που έκαναν τελευταία η Καταριανοί κυρίω και με την Κίνα οι Σαουδάραβε θα του αποφέρει τεράστια λεφτά. Ακούστε, γιατί είναι ενεργοβόρε χώρε. Κυρίω η Κίνα. Είναι ενεργοβόρα χώρα. Φίλε και φίλοι, βλέποντα αυτό το 15-16 Αμερικανοί, προτίμησαν τον αγωγό EastMid. Σου λέει: Από στιγμή που χάνουμε το παιχνίδι στη Μεσαινατολή, αποσυρθήκαμε τον στρατό μα από εκεί. Πρέπει να γίνει ο αγωγό ο οποίο θα τροφοδοτεί την Ευρώπη με αφετηρία τα κοιτάρματα του Ισραήλ, τα οποία θα ενώνει με τα Αιγυπτιακά Κυπριακά τη Κρήτη και του Ενίου. Έλα όμω που αυτό δεν το θέλει η Ρωσία. Δείτε πώ συγκρούνται τα συμβαίνοντα. Δηλαδή, η Αίγυπτο θέλει να κουμπώσει τον Ισμιτ, τον αγωγό, τον Ισραηλινό, Κυπριακό, Ελληνικό, Αιγυπτιακό, Αμερικανικό. Δεν και Ισραηλινό. Η Αίγυπτο είναι φιλική χώρα τη Ρωσία. Είναι αδερφέ χώρε. Και η Ρωσία δεν θέλει τον Ισμιτ. Ταυτόχρονα, ακούστε τώρα, το Ισραήλ είναι εχθρική χώρα τη Ρωσία. Η Κύπρο είναι φιλική χώρα τη Ρωσία. Δείτε τι καραμπόλε. Η Ελλάδα είναι αμερικανόδουλη. Δεν υπάρχει φιλία, αμερικανόδουλοι είμαστε. Δείτε λοιπόν, πάνω ενώσουν οι Αμερικανοί μια χώρα αμερικανόδουλων, με τσίπρα μπιτσοτάκι μπροστά, μια χώρα ρωσική επιρροή, βλέπε Αίγυπτο. Μια χώρα ρωσική επιρροή, βλέπε Κύπρο. Και μια χώρα αμερικανικό δορυφόρο ή αν θέλετε η αμερική δορυφόρο του Ισραήλ σε ένα δύο πράγμα, στον East Mid. Δεν ξέρω αν θα βγει. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ η Ρωσία να αφήσει τον αγωγό αυτό να υπάρξει. Αυτά σα τα λέω για να ξέρετε πόσο πολύ πλοκό είναι το παιχνίδι. Και πόσο δυσάρεστη μπορεί να είναι η εξέλιξη από μια καραμπόλα μπορεί να υποστούμε αν η Αιγύπτος αποσταθροποιηθεί ή φύγει από τη συμμαχία. Ξέρετε, η Αίγυπτος είναι εχθρό τη Τουρκία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάποτε ήταν φίλε. Τώρα είναι εχθρικέ χώρε. Και εμεί είμαστε στη μέγενη αυτών των εξελίξεων. Με έναν υπουργό καμένο να αλλάζει στολέ, σαν να αλλάζει σοβρακά. Γιατί νομίζετε ότι είναι σοβρακοϊστολή. Δεν είναι σοβρακοϊστολή πάνω μου. Η στολή είναι τιμημένη, η στολή του ελληνικού στρατού. Δεν τη φορά οπότε κουστάει και πα βόλτε. Και το λέω αυτό για να καταλάβετε ποιοι μα κυβερνάνε. Και έναν τύπο ο οποίο αντί να τον έχουν γιαούρτι από τα καλάβρητα πήγε η φέτα ελληνική, ισοπεδόθηκε γιατί κάνουν μαϊμουδιέ οι μεγάλε δεδομηχανίε. Στα καλάβητα διαμαρτυρόταν οι συγκεκριμένοι που έχουν τη μονάδα πριν τρει μήνε εναντίον τη κυβέρνηση. Και τώρα τον πήγανε και τον είχαν με κλατακλάδων και βαίων τον Τσίπρα. Απίστευτα πράγματα. Αυτό λέω έχετε πιο κάτω. Γλύφανε αυτόν που έβριζαν. Ότι δεν κάνει τίποτα για τη φέτα, δεν κάνει τίποτα για τη γαλακτοβιομηχανία και τον έγλυφαν χθε. Στα καλάβητα. Αντί να το πάρουμε τι πέτρε. Πολιτικά εννοώ. Αυτά στα λόγια καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα τη χώρα. Δεν έχουμε οδηγό. Δεν έχουμε σχέδιο. Δεν έχουμε πηξίδα. Δεν έχουμε αυτό που λέω πολλέ φορέ μπούσουλα για να πάει η Ελλάδα. Σα είπα για τη συνθήκη του Μπουκορεστίου. Σα δουλεύουνε. Δεν ισχύει. Δεν υπήρχαν ποτέ τρει Μακεδονίε. Οι ψεύτε, οι λοποδίτε για να διαλύσουν την Βόρεια Ελλάδα. Για να διαλύσουν τη Μακεδονία μα. Και βγαίνει ο Ζάεφ, αυτό δίποδο Αλβανό, στην καταγωγή που το παίζει Μακεδόνα ο γύφτο να λέει ότι η γλώσσα θα διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία η μακεδονική. Να η συνθήκη του Αυτό είναι ο χάρτη. Υπάρχει πουθενά Μακεδονία στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία. Υπάρχει πουθενά. Γκρι λέει η Μακεδονία να πιάνει την Ελλάδα και τη Θράκη. Τη βλέπετε τη Θράκη. Πού είναι η Μακεδονία. Βιλαέτη Θεσσαλονίκη, Βιλαέτη Μοναστηρίου ήταν. Ψεύτε. Άρθρο άρθρο την ξετίναξα. Ντροπή σα, ρε. Ντροπή, Ντροπή όλου. Γι' αυτό και λέω ελάτε όλοι φίλε και φίλοι αύριο στην Καλαμάτα. 5 Νοε 5 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα, 6 ώρα το απόγευμα, Elite City Resort είναι στην παραλία Ναβαρίνου 2. Στην παραλία τη Καλαμάτα, 6 ώρα το απόγευμα, στο Elite Resort θα είμαστε εκεί. Elite City Resort, έτσι λέγεται. Την ερχόμενη Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου στον Πειραιά, Έξι ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Πυραϊκού Συνδέσμου Καραίτσικου 104, Πυραϊκό Συνδέσμο στον Πειραιά. Θα είμαστε εκεί. Ελάτε μαζί μα. Πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε: Θέλω να γίνω μέλο τη ελληνική λύση. Να βοηθήσω. Να γίνω υποψήφιο. Να γίνω πυρήνα. Να γίνω κάτι για την πατρίδα μου. Για την Ελλάδα μου. Να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν θέλουμε τίποτα. Θέλετε δωρεάν νομικέ συμβουλέ. Πληρώνει η ελληνική λύση το κόμμα νομικού δικηγόρου ποινικολόγου για να μπορούν να είναι δίπλα σας. Να στέκονται δίπλα σας. Δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα σε εμά. Εμεί πληρώνουμε του δικηγόρου. Γι' αυτό ήρθε η ελληνική λύση. Για να βοηθήσει τον κόσμο. Παρά τον πόλεμο που δεχόμαστε. Παρά τη φήμωση που ο Σκάι, ο Αντένα και τα υπόλοιπα κανάλια μα έβαλαν. Και βάζουν γυρολόγου να λένε διάφορα. Να βγαίνουν κάθε δύο μέρε, κάθε μια μέρα, να τα δικά του. Φίλε και φίλοι, στα γρήγορα. Θέλω το πρώτο βίντεο. Η ελληνική λύση, φίλε και φίλοι, δεν ξεχνά. Τον ήρωα Κατσίφα δεν το ξεχνά. Πήγε αντιπροσωπεία η κυρία Στάμου και ω πολίτη στη Βόρειο Ήπειρο. Βρήκαν τη μάνα την κυρία Βασιλεία. Μίλησα μαζί τη. Δείτε το μικρό βιντεάκι για να δείτε ότι ήμασταν εκεί. Θα δείτε και τι ετοίμαζε ο άνθρωπο. Μια εκκλησία ετοίμαζε το παλικάρι αυτό. Εμεί λοιπόν έχουμε κάτι στο μυαλό μα ω Δείτε το βίντεο για να καταλάβετε. Α, εδώ υπολόγισε τα. Λέχνε... Εδώ μας τα έχουν κάνει πις... έλα, έλυνα έλυνα νίκο. και δεν ήβραμε να... να το πείσω. ναι, ναι, Νίκο, έλα να δεις λίγο. Αυτό σημαίνει ότι είχε και πολλή ευαισθησία, ξέρεις, έκανε σκαλή Ναι, η δουλειά του ήταν αυτό Εδώ είναι το εργαστήρι του παλικαριού που πήγε, να το, να το σχέδιο του τέμπλου, ήθελα να κάνει το τέμπλο. Να το. Το ετοίμαζε το παλικάρι! Που το ξέχασαν όλοι οι Αγύριτε ή Κοπρίτε. Που 12 του μηνό Δεκεμβρίου τελειώνει η Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία το βούλωσε, δεν μιλάει. Ψηφίστε, Νέα Δημοκρατία, εσεί. Τι γίνεται το 12 Δεκεμβρίου. Υπογράφουμε στο Μαρόκο την εγκληματική συμφωνία, συνθήκη να γεμίσει η Ελλάδα από λαθροεισβολή. Και να μην μπορώ εγώ να πω τη λέξη λαθροεισβολή και λαθρομετανάστευση. Και να με πηγαίνουν χειροπόδα στο αυτόφορο. Αυτό υπογράφει η Ελλάδα. Ο Σι, η Σιζανέλ και η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει. Αλλά υπάρχουν κράτη που αντιδρούν, όπω η Τσεχία, όπω η Ουγγαρία, όπω η Ιταλία, όπω η Αυστραλία, όπω ακόμη και η Δανία. Άρχισαν να ξυπνούν. Τα δικά μα εδώ τα παρτάλια, τα πολιτικά υπογράφουν τα πάντα. Επί το λέει ο Αβραμόπουλο, επί το λέει ο Σόρο και η παρέα του. Καταλάβατε, ε! 12 Δεκεμβρίου τελειώνει η πατρίδα, μωρέ. Να ο κατσίφα. Τέτοια παλικάρια χρειάζεται η Ελλάδα. Το βλέπετε το παιδί αυτό. Ε! Το βλέπετε τι έκανε. Εδώ έχει ελληνικέ σημαίε. Ετοίμαζε εδώ τα πλακάτ τη ιστορία για την Ελλάδα στη βόρειο ήπειρό μα. Στείλαμε τα παιδιά τη ελληνική λύση. Λοιπόν, την κυρία Στάμ, τον κύριο Πολύ εκεί, Σάββατο Κυριακή. όργωσαν όλη τη βόρειο ήπειρο. Γιατί γιατί η ελληνική λύση δεν ξεχνάει και τιμάει του ήρωε και του εθνομάρτυρε. Γι' αυτό και λέω αυτό που βλέπετε το εργαστήριο του Κατσίφα. Μπήκανε μέσα, γράψανε με το βίντεο, μίλησαμε με τη μένα του, την κυρία Βασιλεία, που για μένα είναι τιμή που μου τηλεφώνησε μια φορά και μίλησα μαζί τη. Είναι τιμή να έχει την καμάνα, ρε παιδιά! Άντα από εδώ πέρα, με το κάθε ξεβράκο, το που μου έγινε πολιτικό, φαντάρι δεν πήγαν, πουθενά δεν πήγαν, στρατιώτε δεν πήγανε, δεν υπήρχε τη τσέπη να την τσέπη πυρετούν. υπηρετούν. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Λίγη τροπή, λίγη τσίπα, εθνική δεν έχουνε.